Κύριε Λαμπρούλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές του σταθμού σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω, μια και είχα ανοίξει το θέμα αυτό, ακρίβεια, η οποία συνδέεται κυρίως με το κόστος της ενέργειας και την πληροφορία ότι ο κύριος Μητσοτάκης πάει στη Σύνοδο Κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπαθεί να συντονιστεί με κάποιες χώρες ώστε να ληφθούν κοινά μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος. Μπορεί να αντιμετωπιστεί, ποιες είναι οι αιτίες του και εδώ στη χώρα μας τι μπορούμε να κάνουμε, κύριε Λαμπρούλη? Κοιτάξτε, ο λαός μας βιώνει μια τραγική κατάσταση και με στα ζητήματα αυτά της, των αυξήσεων στην ενέργεια, όπως φυσικά και όλων των ανατιμήσεων που έχουν χτυπήσει, να το πω έτσι, ταβάνι σε μια σειρά προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης και όχι μόνο. Παράλληλα με όλα αυτά τα μέτρα που βιώνει στο πιτσί τους οι εργαζόμενοι. Το ότι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε είναι αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης πολιτικής στα πλαίσια συγκεκριμένων στρατηγικών επιλογών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και χρόνια, που σταδιακά όλες οι κυβερνήσεις υλοποιούσαν. Είτε Νέα Δημοκρατία Πασόκ, είτε ΣΥΡΙΖΑ πριν, είτε Νέα Δημοκρατία τώρα. Δηλαδή, ποια στρατηγική της απελευθέρωσης της ενέργειας και του περάσματος, αυτό που λένε, στη μεταλλιγνητική εποχή και στην πράσινη ανάπτυξη. Αυτά λοιπόν είναι τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής στα πλαίσια αυτών των στρατηγικών επιλογών. Η πράσινη ανάπτυξη όμως και είναι προσθετική κατεύθυνση, φαντάζομαι, η ιδέα της πράσινης ανάπτυξης. Αν το βάλετε γενικά σαν όρο, ναι, αλλά με τον τρόπο και με τα μέτρα, να το πω έτσι, και τις πολιτικές που προωθούνται στα πλαίσια αυτού του συστήματος, κάθε άλλο υπέρ των... Αυτό δεν μας λέγανε, μη συγχωρείτε, αυτό δεν μας λέγανε εδώ και χρόνια και η προηγούμενη κυβέρνηση αλλά και η τωρινή κυβέρνηση. Θυμάστε πριν 1-2 χρόνια ότι με την μετάβαση μετά το λιγνίτη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ότι η ενέργεια θα είναι ευθύνη για το λαό. Δείτε τώρα που έχουν φτάσει οι τιμές. Και αυτό που είπατε και εσείς στο ερώτημά σας, οι προσπάθειες που γίνονται για να συγκρατήσουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο λαός μας δεν έχει να περιμένει κάτι θετικό. Ανεξάρτητα τις όποιες παρεμβάσεις γίνονται, που θα είναι παρεμβάσεις ψίχουλα, ήδη αυτά που ανακοινώθηκαν έως τώρα και από την κυβέρνηση, από το αρμόδιο Υπουργείο αν θέλετε, είναι ψίχουλα μπροστά σε αυτά που θα κληθεί να πληρώσει ο λαός μας και για την ενέργεια. Και όχι μόνο για την ενέργεια. Μάλιστα. Κύριε Λαμπρούλη, πριν λίγο έκανε κάποιες δηλώσεις ο κύριος Πάνος Τσακλόγλου, ο αρμόδιος υφυπουργός, αναφερόμενος στο θέμα του νέου, των νέων επικουρικών συντάξεων, και είπε ουσιαστικά, και θέλω να το σχολιάσουμε, είπε λοιπόν ότι η ασφαλιστική μεταρρύθμιση γίνεται για τη νέα γενιά, που η οποία μεγαλώνει και στις πλάτες της έχουν φορτωθεί δυσανάλογα μεγάλα βάρη. Να το σχολιάσουμε αυτό, διότι η νέα λογική είναι ότι ο καθένας θα κάνει το δικό του κουμπαράκι και δεν χρειάζεται να υποχρεώνονται οι νέοι, ναι, να πληρώνουν για τους παλιούς. Ναι. Επειδή δεν το άκουσα, δεν την διάβασα τη δήλωση όπως εμπιστεύω, όχι εμπιστεύω, μάλλον δέχομαι αυτό που όπως το μεταφέρετε κι εσείς. Μπορώ να σας το διαβάσω και τόσο εισαγωγικό. Όχι, όχι, για να μην κάνουμε χρόνο. Ναι. Δεν είναι κάτι καινούριο σε σχέση με αυτό που η κυβέρνηση έφερε και ψήφισε πριν λίγο καιρό. Το αντίστοιχο νομοσχέδιο για την, στην ουσία για την υπεραμετωπίση και ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Φυσικά αυτοί που θα πληγούν, να το πω έτσι, στα πλαίσια όλων των προβλέψεων του νέου νόμου για την επικουρική ασφάλιση θα είναι οι νέοι, αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ, πλήττονται και οι φυστάμενοι και οι ήδη συνταξιοδοτηθέντες που θα δουν τις επικουρικές τους προοπτικά να μειώνονται από την στιγμή δηλαδή που θα ξεκινήσει. Γιατί το λέτε, αφού δεσμεύεται η κυβέρνηση ότι δεν θα κοπούν επικουρικές, λέει, θα στο μεταβατικό στάδιο θα πληρώνει το κράτος τη διαφορά. Ναι, μπορεί στο μεταβατικό στάδιο για μια τριετία, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο, τετραετία αν θυμάμαι καλά τώρα, πέρασε και καιρός, λοιπόν, τις λεπτομέρειες του νομοσχεδίου, μπορεί όμως για 3-4 χρόνια, όπως λέτε και εσείς, να υπάρχει αυτή η παρέμβαση η κρατική, και αυτό μένει να το δούμε βέβαια, αλλά από εκεί και πέρα θα επέλθουν μειώσεις. Άρα αποδεικνύεται αυτό που είχαμε πει από την πρώτη στιγμή σε ό,τι αφορά τους ίδιους συνταξιούχους. Από εκεί και πέρα στους νέους, τι τους λέει αυτό που είπατε για τον κουμπαρά? Αυτό μας έλεγαν και στη Βουλή και στην αντιπαράθεση, αν θέλετε, και στην προπαγάνδα κυβέρνηση. Αυτό αξιοποιεί. Ότι ο νέος επενδύοντας μέσω του επικουρικού του ταμείου, επενδύοντας δηλαδή μέσω χρηματιστηρίου δηλαδή, θα έχει αύριο μεθαύριο
την δυνατότητα να εισπράξει, αν μη τι άλλο, αυτά που έχει βάλει, που αυτά υποτίθεται εγγυάται το κράτος, αλλά και επιπλέον ποσά τα οποία θα εξαρτηθούν από την απόδοση των επενδύσεων αυτών. Δηλαδή, ο εργαζόμενος θα τζογάρει τα χρήματα της ασφάλισής του στα χρηματιστήρια, για το πότε θα πάρει σύνταξη δεν ξέρει, γιατί μην μου πείτε ότι ένας εργαζόμενος που μπαίνει σήμερα, με τα νέα δεδομένα αν θέλετε, τα εργασιακά εννοώ, τα ασφαλιστικά, θα πάρει σύνταξη στα 30 και στα 35 χρόνια. Είδατε πολλούς νέους εσείς, και όσοι μας ακούν, ρητορικό το ερώτημα, έτσι δεν είναι απέναντί σας. Ναι, καταλαβαίνω. Πολλοί νέοι σήμερα εργαζόμενοι, νέοι που μπαίνουν στην παραγωγική διαδικασία, να έχουν σταθερή δουλειά, μισθούς αξιοπρεπείς, ούτως ώστε στα, όταν φτάσει το όριο ηλικίας να συνταξιοδοτηθούν, που η ρίστο εν παρόδο αυξάνεται συνεχώς και καλά, μας έρχεται και η συνταξιοδότηση στα 70. Κύριε Λαμπρού, άρα λοιπόν, μισθούς σταθερούς δεν έχουν ούτε και οι εργαζόμενοι που έχουν 20 και 25 και 30 χρόνια σήμερα. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Άρα λοιπόν, για ποιους νέους ενδιαφέρονται και για ποιες επικουρικές συντάξεις, όταν το μόνο που διασφαλίζει το κράτος, με βάση τα ισχύοντα τουλάχιστον, στην προοπτική συνταξιοδοτήσεων, είναι η βασική σύνταξη του 380, υποπροποθέσεις βέβαια, ανάλογα με την ανταγωνιστικότητα, είναι τα 384, αν δεν κάνω λάθος, ευρώ. Από εκεί και πέρα το επιπλέον ποσό της σύνταξης θα είναι ανάλογα με τις εισφορές που έχει καταβάλει, τις επιπλέον εισφορές μάλλον που έχει καταβάλει ο εργαζόμενος. Άρα λοιπόν περισσεύει η υποκρισία αλλά και ο κινησμός απέναντι στα τεράστια προβλήματα που δημιουργούν τις πολιτικές τους και η σημερινή κυβέρνηση απέναντι στους εργαζόμενους, στην πλειοψηφία του λαού μας. Κύριε Λαμπρούλη, η αξιωματική αντιπολίτευση ζήτησε να γίνει εξεταστική για τις λίστες Πέτσα και για τις δημοσκοπήσεις. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση? Θεωρείτε ότι θα βγει κάποιο αποτέλεσμα ή είναι περισσότερο επικοινωνιακό αυτό? Γιατί απάντησε και η Νέα Δημοκρατία, ξεκινήσουμε από το 2015. Ναι. Καταρχήν να σας πω το εξής. Πρώτον, ότι ως κόμμα είχαμε καταθέσει και το 20 αλλά και πριν το 20 και μετά μια συγκεκριμένη τροπολογία, τρεις φορές συγκεκριμένα, που αφορούσε τη χρηματοδότηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης στα πλαίσια διαφήμισης της καμπάνιας, δηλαδή κατά του COVID, κατά της COVID-19. Εμείς είχαμε πει από τότε ότι τέτοια ζητήματα που αφορούν τα ζητήματα δημόσιας υγείας θα πρέπει να είναι δωρεάν μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά την σύσταση ή την πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής από το ΣΥΡΙΖΑ, εμείς από την πρώτη στιγμή νομίζω, είναι γνωστό, συμφωνήσαμε και μάλιστα λέμε και προτείνουμε το αντικείμενο της εξεταστικής επιτροπής να απλωθεί σε βάθος δεκαετίας από σήμερα δηλαδή που μιλάμε, από το 10, 11 και 11. Εκτιμάτε ότι θα προχωρήσει αυτή η ιστορία? Τώρα αυτό δεν εξαρτάται από εμάς, αυτό θα εξαρτηθεί. Η δική σας εκτίμηση. Μέσα από τις διαδικασίες. Κοιτάξτε, αυτό μένει να το επιβεβαιωθεί στην πράξη, αν και τι συμπεράσματα και αποτελέσματα θα βγουν. Όμως, να πούμε το εξής, ότι η εμπειρία έως τώρα όλων των εξεταστικών επιστροπών, τι απέδειξε, άνθρακες ο θησαυρός ή γίνανε για το Θεαθήνε και στην ουσία τίποτα δεν αναδείχθηκε. Τίποτα δεν βγήκε, να το πω έτσι, στη φόρα, όπως τουλάχιστον προπαγανδίζαν τα κόμματα, είτε Νέα Δημοκρατία είτε που προκάλεσαν τις εξεταστικές. Να σας πω κάτι τώρα, επειδή ήμουν στην εξεταστική του φαρμάκου για παράδειγμα. Λοιπόν, τι αποδείχθηκε, γιατί Pfizer, ξέρετε αυτά τα σκάνδαλα και τα λοιπά. Δεν είναι μεγαλύτερο σκάνδαλο αυτή τη στιγμή και όχι μόνο τώρα, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια? Το τι πληρώνει ο λαός μας για το φάρμακο εμπόρευμα. Το ότι με τις πολιτικές όλων των κυβερνήσεων, δεν ξέρετε ποιος ήταν στην κυβερνητική θέση, είτε η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, ο λαός μας αυτή τη στιγμή έφτασε να πληρώνει 57% ότι θα πάνε το φαρμάκο επιπλέον από την τσέπη του. Μιλάμε για τεράστια ποσά, τα οποία αφαιρέθηκαν από τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης των ΕΟΠΗ. Λοιπόν, μεγαλύτερο σκάνδαλο λοιπόν από αυτό
το ότι ο άλλος δεν, δεν μπορεί να βρει την υγεία του, αν δεν μπορεί να πληρώσει, το ότι δεν έχει να πάρει φάρμακο ή να συμπληρώσει για να πάρει φάρμακο, ή ότι υποθεραπεύεται σήμερα γιατί δεν έχει να πληρώσει, αυτά τα ξέρουνε. Έτσι λοιπόν, εμείς κρατάμε μικρό καλάθι, επιτρέψουμε αυτό το, αυτή τη λέξη, σε ό,τι αφορά την προοπτική ενδεχομένως δημιουργίας αυτής της εξεταστικής, γεγονός που μας οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα, αν θέλει, σε αυτή τη σκέψη μάλλον, η έως τώρα πορεία όλων των εξεταστικών επιτροπών. Κύριε Λαμπρούλη, αν δεν απατώ, εσείς είστε γιατρός στο επάγγελμα, έτσι? Πληγωνολόγος και δοτικολόγος, ναι. Πείτε μου κάτι, αυτή η θέση που είχε εκφράσει ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης προσφάτως, ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε συγχωνεύσεις περιφερειακών νοσοκομείων για να κάνουμε δύο μη λειτουργικά, ένα μεγάλο λειτουργικό και αποδοτικό, θα βοηθήσει κατά την άποψή σας, ή γίνεται στο πλαίσιο? Εντάσσεται στα πλαίσια της συνολικής πολιτικής που ασκήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις, της συρρήγνωσης, παύλα εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης του ιδιωτικού τομέα. Όμως πείτε μου κάτι. Αν έχω... Είναι η ίδια συνταγή που ξεκίνησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αν θέλετε, να εφαρμόζεται σιγά σιγά, και φυσικά τα τελευταία χρόνια και ελαίων μνημονίων και, και κατευθύνσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δούνου του, προχωρούν με πιο γρήγορους ρυθμούς. Και φυσικά, να σας πω, επειδή αναφερθήκατε ακριβώς σε αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, ποιος θα κρίνει αν χρειάζεται ένα νοσοκομείο ή δυο νοσοκομεία σε μια περιοχή? Ποιο είναι το κριτήριο? Εμείς λέμε οι ανάγκες του λαού, της κάθε περιοχής, του κάθε νομού, ανάλογα τα γεωγραφικά, τα πληθυσμιακά δεδομένα. Αν μου επιτρέπετε, αν πάρουμε μια περιοχή, οποιαδήποτε, και έχουμε δύο περιφερειακά νοσοκομεία, δύο νοσοκομεία σε απόσταση 50 χιλιόμετρων το ένα από το άλλο, και υπολειτουργούν και κοστίζουν τεράστια ποσά στο κράτος. Η δημόσια υγεία δεν μπορεί να μπαίνει στο ζύγι του κόστους και των δημοσιονομικών περιορισμών, όπως και η παιδεία και όλες οι κοινωνικές παροχές. Γιατί στόχος είναι αυτός, όπως σας είπα και στην αρχή. Η μείωση, η συρρήκνωση του δημόσιου τομέα, η παροχή υπηρεσιών ενός βασικού πακέτου μέσω των συγχωνεύσεων, βασικού πακέτου υγειονομικών υπηρεσιών εννοώ, έχοντας υπόψη παράλληλα, ανοίγω μια παρένθεση εδώ, ότι έχεις μια διαλυμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αυτή τη στιγμή, η οποία ειδικά την περίοδο της πανδημίας που θα έπρεπε να παίξει καταλυτικό, πρωτεύοντα ρόλο, λοιπόν, όντως διαλυμένη, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων έως τώρα, ήταν ανύπαρκτη φυσικά, και από εκεί και πέρα μειώνεις το κόστος των λειτουργίας των νοσοκομείων με τις συγχωνεύσεις, αυτό που λέτε και εσείς, που είπε μάλλον ο Πρωθυπουργός, στη λογική εξοικονόμησης πόρων, οι οποίοι πόροι στα πλαίσια των δημοσιονομικών αναγκών θα διοχετεύονται σε προνόμια για το μεγάλο κεφάλαιο, για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Έχω ένα μήνυμα από μια φίλη ακροάτρια, την κυρία Ράνια, λέει το εξής. Εγώ είμαι εκπαιδευτικός. Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης στους εκπαιδευτικούς. Εντάξει, καταλαβαίνω για τους εκπαιδευτικούς, αλλά όταν θες να κάνεις σε μια δομή, δηλαδή ένα σχολείο, αν αυτό δεν πάρει το θετικό, θα το κλείσουν και τι θα γίνει? Θα συγχωνευτούν ή θα μείνουν ο κόσμος στον δρόμο και οι μαθητές χωρίς μόρφωση? Ποια είναι η θέση του κυρίου του ΚΚΕ? Αυτό είναι ερώτημα. Η φίλη ακροάτρια, σας το μεταφέρω ακριβώς. Ναι, τι θα γίνει σε ένα ενδεχόμενο αρνητικής αξιολόγησης? Αν κατάλαβα καλά, ότι αν μια δομή... Καταρχήν, απάντηση, ναι, απάντηση δώσαν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί μαζί με τους μαθητές, με δεκάδες εργατικά σωματεία προχθές, στη μεγαλειώδη απεργιακή συγκέντρωση, η οποία είχε στο στόχαστρο, να το πω έτσι, την πολιτική της κυβέρνησης που μετατρέπει το σχολείο, επιτρέψτε μου λίγο να ανοίξω τη συζήτηση, μετατρέπει το σχολείο, μάλλον την οικογένεια, το σχολείο κοιτά τη λαϊκή οικογένεια στην τσέπη, επιβάλλει διαχωρισμούς και διαφοροποιήσεις των σχολικών μονάδων μέσω αυτού του τρόπου και βέβαια αποθεώνοντας δεξιότητες κόντρα στην ολόκληρη γνώση. Και όλα αυτά είναι τα κριτήρια για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων. Γιατί η αξιολόγηση, να μην το ξεχνάμε αυτό, δεν ήρθε εξ ουρανού, είναι αναπόσπατο στο κομμάτι μια συγκεκριμένη στρατηγική. Φαντάζομαι ότι και το ΩΣΑ. Η αξιολόγηση δεν είναι κακό. Σχολεία αυτόνομα, ακούστε με, για να ακούσει και
η κυρία εκπαιδευτικός που έθεσε το ερώτημα. Που προφανώς θα ξέρει. Αλλά δεν είναι κακό να τα επαναλαμβάνουμε κάποια πράγματα. Τι υπαγορεύει αυτή η στρατηγική που υλοποιείται και εδώ στη χώρα μας και από τη Νέα Δημοκρατία και από τα προηγούμενα κόμματα που κυβέρνησαν, σχολεία αυτόνομα, δηλαδή κατηγοριοποιημένα, με απαλλαγή του κράτους από τις ευθύνες του για αυτά. Όπως αυτό που με κάνετε το ερώτημα για τα νοσοκομεία, ακριβώς κολλάει και εδώ σε ό,τι αφορά την αυτονομία των σχολικών μονάδων. Τα σχολεία με τους χορηγούς, τι συγχωνεύσεις, έρχομαι τώρα ως απάντηση, στη λογική του κόστους για το κράτος. Εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα είμαστε απέναντι σε αυτό. Καταψηφίσαμε, αν θέλετε, να θυμίσω, και το σχετικό νομοσχέδιο πρόσφατο που συζητήθηκε στη Βουλή. Και τα άρθρα αυτά. Την αξιολόγηση όμως είστε υπέρ της αξιολόγησης γενικώς ή όχι? Κοιτάξτε, αξιολόγηση φυσικά είμαστε υπέρ. Αλλά η αξιολόγηση με τι κριτήρια? Αξιολόγηση για να ενισχύσεις την εκπαιδευτική διαδικασία, να βάζοντας μέσα τους καθηγητές, το επίπεδό τους, να τους βοηθήσεις, να εκπαιδευτούν κτλ. Ή στη βάση όλων αυτών που σας είπα προηγουμένως. Γιατί αξιολόγηση η κυβέρνηση τη θέλει σε ακριβώς αυτά τα μέτρα. Μάλιστα. Και με αυτά τα κριτήρια. Και φυσικά μη υλοποιούμενα αυτά τα κριτήρια θα υπάρχουν και κλείσιμο αλλά και συγχωνεύσεις, να μην πω και κλείσιμο, συγχωνεύσεις σχολείων, σχολικών μονάδων. Κύριε Λαμπρούλη, να πω σε μια τελευταία ερώτηση, γιατί η συζήτηση έχει ενδιαφέρον, αλλά ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αμήλικτος, ξέρετε, και τρέχει. Καταλαβαίνω. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων έχει προειδοποιήσει την κυβέρνηση ότι είναι αντισυνταγματική επιβολή διοικής εισφοράς αλληλεγγύης μόνο σε μισθωτούς του δημοσίου και τους συνταξιούχους. Και μάλιστα λέει ότι αν συνεχιστεί και το έτος 2022, τότε η κυβέρνηση ενδεχομένως να βρεθεί αντιμέτωπη με δικαστικές προσφυγές για την κατάργησή της. Και ουσιαστικά προσφεύγοντας τα δικαστήρια, λέει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, θα κερδίσουν αυτοί που το προσφύγουν, άρα θα χρεωθεί το κράτος πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ. Ποια είναι η τοποθέτηση του κόμματός σας? Γιατί κάποιοι λένε ότι, οι δικαστές και οι εισαγγελείς, ξέρω εγώ, θίξαν την τσέπη τους και πήραν τα βουνά. Δεν ξέρω από πού ορμόμενοι τώρα οι δικαστές, αλλά δείτε, εμείς λέμε ότι είναι άδικοι νόμοι αυτοί. Άδικοι φόροι μέσω άδικου νόμου που επιβλήθηκαν στο λαό, τα χαράτσα να το πω έτσι, για να γίνει και κατανοητό καλύτερα. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, όπως και μια σειρά από χαράτσα που επιβλήθηκαν την τελευταία δεκαετία ελαίων μνημονίων το λαό μας. Ένφια και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε για κατάργηση αυτών. Και δεν λέμε, φυσικά από εκεί και πέρα, κατηγορίες εργαζομένων ή συνταξιούχων κτλ. Οι οποίοι μπορούν να θέσουν κάποιο, επιτρέψουν τη λέξη παραθυράκι με την καλή έννοια το λέω, στο νόμο και μπορούν να προσφύγουν δικαστικά, αυτό είναι θέμα το πώς θα το χειριστούν οι ίδιοι, θα το αποφασίσουν. Κατανοητό. Το βασικό όμως είναι να καταργηθούν όλοι αυτοί οι νόμοι. Και για να καταργηθούν αυτοί οι νόμοι χρειάζεται ο λαός να κινητοποιηθεί, να διεκδικήσει, να οργανωθεί απέναντι σε αυτές τις πολιτικές που του δεν έχουν φτάσει ως εδώ. Κύριε Λαμπρούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλό. Καλό βράδυ.